Με επικέντρο τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορονοϊού COVID-19, ο φετινός εορτασμός παραμονή της επετείου μνήμης του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου στον ιερό προσκυνηματικό ναό του Αγίου στη Νέα Καρβάλη, Καβάλας, ήταν διαφορετικός. Για πρώτη φορά δεν υπήρχε κοσμοσυρωή όλων των ετών, παρά το γεγονός και σπάνιο για την ημέρα ότι ο καιρός ήταν ανοιξιάτικος. Παρ' όλα αυτά υπήρχαν πιστοί οι οποίοι τηρώντας τα μέτρα πήγαν να λάβουν την ευλογία του Αγίου, ενώ κάποιοι άλλοι τίμησαν και φέτος το έθιμο αλλά και το προσωπικό του στάμα και έφτασαν από την Καβάλα στη Νέα Καρβάλη με τα πόδια. Η ίδια ακριβώς κατάσταση και το πρωί της Δευτέρας 25 Ιανουαρίου με τον Μητροπολίτη Φιλίππο Νεαπόλεως και Θάουσου κύριο Στέφανο να ευχαριστεί όλους τους πιστούς που τήρησαν τα μέτρα, σεβάστηκαν την κατάσταση αλλά και φυσικά βρέθηκαν με σεβασμό για να τιμήσουν τον Άγιο. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ευχές όλων πολιτών, ερετών αλλά φυσικά και του σεβασμιωτάτου ήταν να υπάρξει μια διαφορετική κατάσταση του χρόνου και να βγούμε όλοι μαζί νικητές κατά του COVID-19. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ένα channel μετέδωσε ζωντανά και την Κυριακή 24 Ιανουαρίου αλλά και την Δευτέρα 25 Ιανουαρίου την Θεία Λειτουργία, δίνοντας και αυτό από την πλευρά του το μήνυμα ότι η επόμενη χρονιά θα μας βρει ακόμα πιο ενωμένους. Σήμερα υπογράφαμε με την παρουσία μας σε αυτή την ελπίδα, σε αυτό το μέγεθος, σε αυτό το μέλλον και δεν είμαστε σκασμένοι πια. Τολμώ να το πω κατά αυτόν τον τρόπο. Δεν είμαι απογοητευμένοι από όλα αυτά τα στραβά τα οποία ελάχιστοι πράττουν εναντίον της Εκκλησίας. Πολύ πιο ελάχιστοι βρήκαν την ευκαιρία, αγράμματοι όντες, άπειροι όντες, άγευστοι όντες, που δεν ήρθαν ποτέ στην Εκκλησία, να ομιλούν για τα πράγματα της Εκκλησίας. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση υπογράφομαι σήμερα. Και εμείς και σε όλη την Εκκλησία μας, εκεί που υπάρχει η Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία, ο Χριστός είναι η ζωή μας. Και ανταποδίδομαι σε αυτούς οι οποίοι γράφουν ανεδώς ότι δεν τα τηρούμε, ότι κάνουν μεγάλο λάθος. Εμείς μόνοι μας σκεφτήκαμε τους τρόπους αυτούς και πραγματικά διασφαλίσαμε σύμφωνα με τα κρατούντα εκείνα τα οποία πρέπει. Να ευχαριστήσουμε το ένα channel το οποίο από χθες μέχρι και σήμερα συνεργάστηκε μαζί μας, αλλά και να πούμε ένα ευχαριστώ στον Άγιο Τριαδικό Θεό και την ευγνωμοσύνη μας που είμαστε ακόμη ζωντανοί. Θα ήθελα με τη σειρά μου να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο χρόνια πολλά. Ο Άγιος Γρηγόρης είναι ο Άγιος μας και ο προστάτης μας σε όλα αυτά τα χρόνια από το 1924 που ήρθαν οι προγονείς μας εδώ πέρα. Αξίζουν συγχαρητήρια στους προγόνους μας που κάτω από αντίξωες συνθήκες μετέφεραν το ιερό σκήνομα από την Καπαδοκία, από την Καρβάλη, εδώ στον τόπο μας, στη Νέα Καρβάλη. Είναι ένα γεγονός ανεπανάληπτο, ένα γεγονός για το οποίο οφείλουμε να τους ευγνωμονούμε. Σήμερα το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να ευχηθούμε σε όλο τον κόσμο να είναι γερός με την προστασία του Αγίου Γρηγορίου, να πάνε καλά τα πράγματα και να μπορέσουμε σαν χώρα να ανταπεξέλθουμε όλα αυτά τα εμπόδια τα οποία έχουν προκύψει. Σήμερα η Νέα Καρβάλη τιμά τον Ιεράρχη της, τιμά τους προγόνους που έφεραν τα Άγια Λείψανα του ιδίου και με πολλές δυσκολίες και τον γονιό του και να έχουμε αυτό το μεγάλο προσκύνημα εδώ στην περιοχή. Αυτή τη μέρα το μυαλό και η καρδιά μας βρίσκεται και σε όλους αυτούς που με πόνο ψυχής άφησαν πίσω τον τόπο τους, άφησαν πίσω τα σπίτια τους στην Καπαδοκία. Ήρθατε όμως να προσκυνήσετε. Ήρθαμε. Περιμένετε και υπομονετικά στην ώρα. Βοήθεια σε όλους, έτσι, δεν γίνεται αλλιώς. Τι να κάνουμε, λόγω
του κορονοϊού υποχρεωτικά, ό,τι λένε έτσι πρέπει να κάνουμε. Περιμένετε υπομονετικά στην ουρά? Κανένα πρόβλημα. Γιατί ο Άγιο τα πάντα. Δύο Γρηγορίου. Δόξα τω Θεώ όλα καλά. Δόξα τω Θεώ όλα καλά. Ήρθατε να προσκυνήσετε? Πάντα. Πώς φέτος ο έρτας μας? Διαφορετικός. Εντάξει, αρκεί που προσκυνάμε. Δεν είναι. Αγαπάμε το Θεό μας, την Παναγία μας, τον Χριστό μας. Από εκεί και πέρα δεν μας πειράζει και με τη μάσκα ακόμα θα προσκυνήσουμε. Πρέπει να προσκυνήσουμε. Γιατί είμαστε χριστιανοί.